κανένα τηλέφωνο. Αποφάσισα. Αφού δεν απαγορεύεται να κάνει αυτό, πώς θα γίνει εσύ τώρα. Μπορεί να έχουμε κάποιο θέμα μετά. Αυτό είναι ο λόγο. Ας αλλάξουν τα παιδιά. Πάστε για... να έχω θεωρηθεί επίσημο φιλικό και τα λοιπά και σας καταλογίζω. Όλα είναι πιθανό, γιατί χωρίς διαιτητή, κανονικά δεν πρέπει χωρίς διαιτητή να παίζεις. Με τις φανέλες, με κάμερα, μην έχουμε εμείς κάποιο θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Είχαμε διαιτητές. Μόλις παραλάβαμε το φύλλο αγώνος από τον διαιτητή, τον κύριο Κουμπαράκη, η αιτία της μη διεξαγωγής του αγώνα, όπως έχει αναγράψει το φύλλο αγώνος, είναι το έγγραφο το οποίο έχει περιέλθει στα γραφεία της ΕΠΣ και το οποίο κοινοποιήθηκε από χθες εμάς, ότι είναι απόφαση του, δεν είναι απόφαση, είναι γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας από τον δικηγόρο Βασίλη Σαράκη, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί φανέλα η οποία προσβάλλει το κοινωνικό δημόσιο αίσθημα. Δεν εκπλαγήκαμε από την απόφαση αυτή, γιατί στο τελευταίο διάστημα τα φερόφωνα είχαν ακουστεί ότι θα μας απαγορεύσουν να εμφανιστούμε με τη φανέλα. Εμείς κατεβήκαμε με μία εμφάνιση. Σκοπός μας δεν ήταν να αλλάξουμε εμφάνιση για να γίνει το παιχνίδι. Σκοπός μας ήταν ότι αυτό το οποίο θέλουμε σαν ΠΑΕ ποντίον θρυλωρίου να παρουσιάσουμε προς τον κόσμο μας, ότι η μνήμη της γενοκτονίας είναι στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, θα την έχουμε μέσα στο γήπεδο. Εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο. Θα κάνουμε ένσταση κατά της απόφασης, προσφυγή, και θα πάμε στην ΕΠΟ για να δικαιωθούμε. Πιστεύω ότι επειδή δεν υπάρχει απόφαση, ο αγώνας θα ξαναγίνει και η δικαίωση μπορεί να αργήσει λίγο για την ομάδα μας, αλλά θα έρθει πολύ γρήγορα. Ξεκίνησε να γίνει φιλικό μετά την απόφαση του διαιτητή για μη διεξαγωγή του επίσημου αγώνα. Τελικά δεν έγινε ούτε το φιλικό. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Προσωπικά με είπε ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδος ότι τον πήρε τηλέφωνο ο διευθυντής της ΕΠΣ Τράκης, ο κύριος Κομνηνός, και του είπε να μην κάνει ούτε φιλικό γιατί θα τιμωρηθούν. Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή δεν αλλάξει, είστε διατεθειμένος να κάνετε πίσω για το καλό της ομάδας ή θα φτάσετε στα άκρα? Θα κάνουμε γενική συνέλευση, θα μιλήσουμε και με τα παιδιά και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί για το τι μέλη γενέστε. Εναλλακτική λύση, αν δεν μπορέσουμε να δικαιωθούμε στα αρμόδια όργανα, θα τροποποιήσουμε λίγο τη φανέλα μας, αλλά ο στόχος ο οποίος εμπνευστήκαμε για τα 2 χρόνια που έρχονται αυτή τη φανέλα δεν πρόκειται να αλλάξει. Εδώ όμως θέλω να καταγγείλω επίσημα πλέον ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται εξωθεσμικά στο ποδόσφαιρο, στον Ομό Ροδόπης, άλλωστε δημοσιογράφοι είστε και καλοί δημοσιογράφοι, μπορείτε σαν Θρακιώτες που είστε να ανατρέξετε δίπλα στο διπλανό νομό της Ξάνθης και να δείτε τι συμβαίνει εκεί σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αν ομάδα δεν κάνει ένσταση, δεν ασχολείται κανένας και δεν μπορεί να ασχοληθεί κανένας. Εμείς ήμασταν διατεθειμένοι, αν και εφόσον μας είχαν κάποια ομάδα κάνει ένσταση, να πάμε να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Τώρα μας γράφουν ουσιαστικά ότι δεν φοράμε ζώνη αυτοκινήτου, ενώ ακόμα δεν έχουμε πει στο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί πολλά.